Αυτό το εστιατόριο δεν μοιάζει με κανένα άλλο εστιατόριο του κόσμου. Το γιατί θα το μάθετε αμέσως τώρα. Στο First Date όλα τα τραπέζια είναι αποκλειστικά για δύο. Γιατί εδώ συχνάζουν όσοι θέλουν να βρουν το άλλο του μισό. Πώς? Μα βγαίνοντας ραντεβού. Πρώτο ραντεβού σημαίνει αγωνία. Σημαίνει κρυφές ματιές. Τυχαία αγγίγματα. Σημαίνει ότι πρέπει να ανοιχτείς, να μιλήσεις και να φλερτάρεις με κάποιον που συναντάς πρώτη φορά. Το εστιατόριο έχει φτιαχτεί ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Εδώ έρχεσαι για να ζήσεις την πιο συναρπαστική έξοδο της ζωής σου. Έρχεσαι για την τέλεια ατμόσφαιρα, την παρέα, το καλό φαγητό και φυσικά για τη γνωριμία που μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Και βέβαια για τα κοκτέιλς. Κάσο, πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά? Πώς γίνεται να μην πιστεύω? Σε αυτό το περιβάλλον, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εδώ κάποιες καρδιές θα σπάσουν από λαχτάρα και κάποιες άλλες ίσως ραγίσουν. Αφού στο τέλος της βραδιάς, όλοι πρέπει να πάρουν μία απόφαση. Θα ξαναβγείτε δεύτερο ραντεβού? Για όλους κάπου υπάρχει το άλλο τους μισό. Αυτοί που βρίσκονται εδώ, ελπίζουν να το βρουν σήμερα. Εμείς εδώ βάζουμε την αστερόσκονη. Τα υπόλοιπα είναι δική σας υπόθεση. Καλώς ήρθατε στο εστιατόριο του First Dates. Ονομάζομαι Κατρίν Φλόκα, ζω στη Θεσσαλονίκη. Είμαι 38 ετών, το πάθος μου είναι οι αντίκες και ασχολούμαι αυτή την περίοδο με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο λόγος που δεν έχω βρει ακόμα το άλλο μου μισό είναι ότι δεν κάνω καθόλου εκτόσεις, είμαι πάρα πολύ απαιτητική και ψάχνω έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι σαν και εμένα, πολύ ταξιδεμένος, να έχει πολλά ενδιαφέροντα, να είναι open-minded, να έχει όρεξη για ζωή, να είναι φιλόζος και πολλά άλλα. Οπότε πρέπει να μου τον βρείτε. Καλησπέρα! Καλώς την βρήκα! Καλώς ήρθατε στο εστιατόριο του First Dates. Ποια είσαι και από πού είσαι? Ονομάζομαι Κατρίν και ζω στη Θεσσαλονίκη. Είσαι τύπου Θεσσαλονικιά, Θεσσαλονικιά? Όχι. Όχι. Είναι η καταγωγή μου από εκεί. Ζούσα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Έχει μερικά χρόνια που επέστρεψα. Ήμουνα στη Βόρεια Ευρώπη, Ολλανδία, γενικά. Βόρεια Ιταλία. Στον Κάφκασο, στην Αφρική, στην Αγγλία. Στο Κάφκασο! Ζούσα πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Είχα πολύ συχνές μετακινήσεις, πράγμα το οποίο δεν μου επέτρεπε μία δέσμευση. Έχει ελάχιστα χρόνια που έχω επιστρέψει στην Ελλάδα και ψάχνω το άλλο μου σώμα. Είμαι πολύ ρομαντικός τύπος. Τι ζώδιες? Είμαι κρυός. Τρελαθώ. Ζώδιο της φωτιάς. Φυσικά και κοιτάζω το ζώδιο του άλλου. Είναι από τα πρώτα πράγματα που ρωτάω σε μία γνωριμία και συνήθως βγαίνουν αληθινά. Είσαι έτοιμη να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι? Πανέτοιμη. Από εδώ. Ορίστε. Κατρίν, κάθεσαι εδώ. Να σε γνωρίσω στο απίστευτο μπάρμαν. Ευχαριστώ. Τάσος. Καλώς ήρθατε. Πολύ φίλη μου, να ξέρεις. Πολύ φίλη μου. Σ' αφήνω και έρχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι τα κοκτέιλ που έχουμε για σήμερα, λόγω της ημέρας. Α, πολύ ωραία. Μιας που εδώ είμαστε για ένα πρώτο ραντεβού, θα επιλέξω το πρώτο ραντεβού. Τέλεια. Η Κατρίν έχει ένα βλέμμα πιο μπλε και από τη θάλασσα. Κομψότατη, κοσμογυρισμένη. Πραγματικά θα ήθελα να βγω εγώ ραντεβού μαζί της. Θα έχει να έρθει απίστευτες ιστορίες. Είπες ότι σου αρέσει και πιστεύεις στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Ω, ναι. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι ερχόμαστε στη γη για να ερωτευτούμε. Αυτό είναι η ζωή. Έρωτας είναι η ζωή. Τώρα ξέρεις ότι μιλάς με έναν άνθρωπο που έχει γενέθλια του Αγίου Βαλεντίνου.
Αλήθεια. Άρα είσαι ένας μικρός αγγελοφόρος του έρωτα. Βάζω τα δυνατά μου. Είμαι ο Παντελής Κεφαλάς, είμαι 32 χρονών, είμαι από τις Σέρες και τα τελευταία χρόνια ζω στην Αθήνα. Είμαι personal trainer και δάσκαλος προπονητικής. Είμαι ελεύθερος φυσικά. Έχω να κάνω μακροχρόνια σχέση πάνω από 2,5 με 3 χρόνια και όταν λέω μακροχρόνια, δηλαδή να είμαι σε μία σχέση με την κοπέλα τουλάχιστον 2, 3, 4 χρόνια γιατί είμαι και μονογαμικός. Καλώς το. Χαίρετε. Τι κάνεις, είμαι η Ζεν. Είμαι ο Παντέλης, χάρηκα. Παντέλη. Ναι. Πώς είσαι? Είμαι πολύ καλά, εσύ. Χαίρομαι. Τώρα που σε γνωρίζω, τέλεια. Α, για μένα ήρθες. Φυσικά και για σένα. Θα το αφήσει πρώτη επαφή. Σε παρακαλώ, τώρα κοίτα να δεις. Ναι, κάνω το trifecta του flirting, τα ξέρεις, ε? Of course. Πρώτα χελάς. Μετά αρχίζεις να ζει. Οκ, εγώ τι κάνω. Και μετά μαλλί. Εσύ τώρα μαλλί. Εγώ τι μαλλί, δεν έχω μαλλί. Μούς. Εντάξει, θα τρελαθώ. Θα την ακτώ. Κοίτα την άζω, μου την άζω. Έχω αιμονή με τα μαλλιά. Θέλω μακριά μαλλιά, καστανόξανθα, λαμπερά, ξέρεις, καθαρά. Δεν μου αρέσουν τα στυλιζαρισμένα, δηλαδή να βγαίνει άλλη από το κομμωτήριο. Και έχω θέμα και με τα άκρα. Θέλω να είναι καθαρά, περιποιημένα άκρα. Άρε, Παντελή, μου φτιάξεις το κέφι, ε. Και, εσύ και σου πάει αυτό το χακί πάρα πολύ. Για πες που πηγαίνει. Γιατί... Είναι ίδιο με το μάτιο σου. Και μάντεψε που θα σε πω τώρα. Πού άμα δεις σε ένα ζευγάρι μάτια, θα μείνεις άφωνος. Πάμε, Παντελή, να δεις τι σε περιμένει. Ο Παντελής μας. Γεια σου. Γεια σου. Η Κατρίν. Χάρηκα, τι κάνεις. Πολύ, πολύ καλά. Πάρα Παντελής. Πολύ καλή αρχή. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ γιατί η πρώτη εντύπωση μετράει. Είπα για τα μάτια σου. Γιατί έχω ένα ζευγάρι μάτια λαδιά να συναντήσει με ένα ζευγάρι. Πρώτη φορά βλέπω λαδιά μάτια. Για έλεγες εδώ. Απίστευτο. Πρώτη φορά βλέπω τόσο καθαρά λαδιά μάτια. Εγώ βλέπω γαλάζια μάτια συνέχεια γιατί είναι το φετίχ μου πέρα από τα μαλλιά. Οπότε είμαστε... Φέραμε το φετίχ. Exactly. Και μαλλιά και μάτια. Πραγματικά. Εντάξει, παίζεις καλή μπάλα. Καλά. Το δίνω, αν παίζω κάτι, ναι. Είναι καλή μπάλα. Καλά, κοίταξε. Εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο, αν και είμαι γυμναστής. Γυμναστής. Ναι, ξέρω κάποια πάνω, τα πάνω-πάνω. Αλλά τώρα. Θα σας αφήσουμε την μπάλα και να παίξουμε μπάλα στο μπάλα. Wow, τι κούκλος είναι αυτός. Καλογυμνασμένος, φοβερά μάτια, πολύ περιποιημένος. Η προφορά σου. Είναι πολύ... Βορειολαδίτικη μπαμ κάνει. Όχι, θα έλεγα πολύ Μπρίτης. Λες. Σίγουρα. Σίγουρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Εγώ είμαι έτοιμος. Θέλω ένα gin tonic, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Thank you. Σκληρός παίκτης. Από πού είσαι. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις. Πες μου ότι είσαι από Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή μου είναι από Θεσσαλονίκη. Αλίμον, αυτή η Θεσσαλονίκη είναι παντού με καταδιώκη. Ήμουν 10 χρόνια. Αλήθεια. Και μετά τι έγινε. Ήρθα Αθήνα γιατί είχα μια καλή πρόταση στο ΆΚΑ για συνεργασία σε ένα γυμναστήριο. Uh-huh. Thank you. Δεν είδες την κίνηση, έχασες. Την είδα. Τα βλέπω όλα. Τελικά αυτά τα λαδιά μάτια... Βλέπω τα πάντα, να ξέρεις. Κόβουν ξηράφι, ε. Να περάσεις το Thank you, να είσαι καλά. Λοιπόν, Παντελή, στην υγειά μας. Ό,τι καλύτερο μας εύχομαι και υγεία. Έτσι ακριβώς. Θα περάσουμε τέλεια. Ματσάραμε πάρα πολύ ωραία από το πρώτο δευτερόλεπτο, δηλαδή από την πρώτη επαφή ήμασταν ο ένας καρφί στον άλλο, δηλαδή δεν ξέρω άμα καταλαβαίνεις τι εννοώ. Οπότε καταγωγή από Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, η καταγωγή μου είναι εκεί, απλά ζω όλη μου την ενήλικη ζωή στο εξωτερικό. Perfect, πού? Ναι, all over around. Nice. Γι' αυτό άκουσα αυτό το British accent και λέω αυτός είναι δικός μας, είναι Έλληνας του εξωτερικού. Δεν είμαι, αλλά δουλεύω πάρα πολύ τα αγγλικά στη δουλειά μου. Το υποστηρίζεις πάντως εξαιρετικά. Λες, ναι, γιατί και το φυσικ είναι πολύ Scandinavian, έτσι. Okay. North European, totally. Έχει αυτό που ψάχνω, το ξενόφερτο, το βορειοευρωπαϊκό. Χωρίς να έχω πάει δηλαδή στο εξωτερικό. Δεν έχεις πάει καθόλου, να μείνω, είσαι σίγουρος. Να μείνω εννοώ. Κι όμως εγώ εισπράττω ότι το ξέρω, είσαι είναι... πολύ
Το lifestyle μου είναι τέτοιο που ψάχνω, κάνω, αλλά δυστυχώς, ενώ είχα πολλές προτάσεις, πάντα για κάποιο λόγο το timing και τα priorities δεν... Δεν στο επέτρεπαν. Δεν. Ναι, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Το τραπέζι σας είναι έτοιμο, μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα φεύγουμε πολύ. Φεύγουμε ή μένουμε λίγο ακόμα. Φεύγουμε. Ό,τι φεύγετε. Ό,τι φεύγουμε, φεύγουμε. Ακολουθείτε το στρατηγό. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι περνάτε τέλεια, ναι, και είμαι πάρα, πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Καλή συνέχεια. Thank you. Να είσαι καλά. Σούπερ. Τι προτιμήσεις έχεις? Αποφεύγω πάρα πολύ τη γανιτά, όχι άξι. Λόγω επαγγέλματος. Ναι. Γενικά δεν. Δεν είναι στις γεύσεις μου. Τώρα βέβαια μπορώ να κάνω και μια εξαίρεση. Σιγά δεν έγινε και κάτι. Αβοκάντο. Full κάθε μέρα. Τέλεια. Non-stop, με τα πάντα. Full fitness lifestyle, inside out, στα πάντα. Και mindset. Εγώ κάνω μια πρωτεϊνούχα διατροφή, οπότε θα πάω για το φιλέτο. Θα μου τα πεις τώρα. Και για ορεκτικά, καρπάτσιο. Θα μπορούσαμε, ναι. Πολύ και ωραία. Το φαλάφελ είναι ωραίο. Και, και ένα φαλάφελ. Πες μου για το εξωτερικό, που σε βλέπω ότι είσαι έτοιμος να φύγεις. Θα σου πω, επειδή είμαι τρελό άτομο, είμαι open, δεν έχω θέμα. Τρελό άτομο. Είμαι δίδυμος. Όχι. Είσαι πολύ αεράτος. Γιατί εσύ τι είσαι? Εγώ, αγάπη, είμαι κρυός. Ναι. Είμαι φωτιά. Και εντάξει, η φωτιά, για να φυτώσει τι θέλει. Θέλει αέρα. Θέλει αέρα. Τρελάθηκα, εντάξει. Φωτιά εγώ, αέρας εκείνος, κακός χαμός. Γι' αυτό φούντωσε και η κατάσταση μεταξύ μας. Κανείς δεν βαριέται ποτέ με ένα δίδυμο. Ποτέ καμία δεν βαρέθηκε τον Παντελή. Το θέμα είναι να τον κρατήσει. Άντε γεια, άντε γεια. Είμαι ο Αντώνης, έρχομαι από Κρήτη. Δουλεύω ως bartender. Τώρα πρόσφατα ήρθα Αθήνα. Έχω ξεκινήσει κάτι δικό μου. Έχω διαμερίσματα ως Airbnb. Σήμερα στο first date περιμένω να βρω έναν άνθρωπο με κατανόηση και γιατί όχι το μέλλον της ζωής μου. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε? Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ποιος είστε? Εγώ είμαι ο Αντώνης. Αντώνη, καλώς ήρθες στο εστιατόριο του First Date. Καλώς σας βρήκα. Από πού έρχεσαι? Από Κρήτη. Και σε λένε Αντώνη, πώς και δεν σε είπανε Μανώλη? Έχω και παππούδες Αντώνηδες εδώ. Δεν είναι. Εντάξει, παίζει πολύ το όνομα. Πολύ το όνομα. Το Αυδού το ξέρεις? Όχι. Anyway, okay. Σε πιάσα αδιάβαστο για το μέρος σου. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι τεράστιο. Θέλεις ένα μήνα. Θέλει δύο ζωές για να μάθεις όλη την Κρήτη, η αλήθεια είναι. Αλλά έχετε καλό φαγητό. Και ωραίους ανθρώπους. Έχουμε ανθρώπους μπεσαλίδες. Τέλεια. Είσαι έτοιμος για το πρώτο σου ραντεβού? Ανυπομονώ. Η κοπέλα που θα ήθελα να έχω δίπλα μου, θα ήθελα να ήταν εμφανίσιμη. Γιατί κι εγώ εμφανίσιμος είμαι, μελαχρινή. Μαύρο μαλλί, ωραία μάτια, εκφραστικό βλέμμα, ωραίο θα ήταν. Πάμε να πιούμε ένα ποτό, γιατί νομίζω... Θέλουμε λιγάκι. Το θες. Ένα ποτάκι το θέλω. Το θέλω. Είσαι και από το σωστό το νησί. Λιγάκι, ώρα να πιούμε κούπες με το κουμπαρό. Κούπες, θα σπάσω κούπες. Μη μου λες τέτοια. Δεν σου λέω. Εδώ είμαι, όποτε θες κάτι σφυράς. Τέλεια. Τι κάνουμε? Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Τι θα πιούμε? Μ' αρέσει το γλυκόξινο και το ρούμι. Θα μου προτείνεις? Τέλεια. Κάτι. Θα στο κάνω χωρίς ρούμι όμως, με τζιν, που είναι το μόνο αμούρ. Το πίνω και το τζιν. Τέλεια. Θα σου αρέσει νομίζω πάρα πολύ. Είμαι κι εγώ του επαγγέλματος. Τι, με τι ασχολείσαι? Bartender είμαι. Α. Ναι. Consulting πλέον. Εκπαίδευση προσωπικού, στισίματα. Ακριβώς, ακριβώς. Τέλεια. Οπότε θα περάσει από ιερά εξέταση. Εγώ πρέπει να βρω μια μαντινάδα για να πω στον Αντώνη.
Λοιπόν, οι καλύτερες μαντινάδες αγάπης. Α, τέλειο, λοιπόν. Τα πιο μεγάλα τραύματα δεν γίνονται από πτώση. Μα από αυτούς που αγάπησες και σε έχουν προδώσει. Κρήτη, ρε παιδί μου. Λεβεντογένα. Γράφει. Άμα δεις ένα κορίτσι, μπορείς να καταλάβεις αν ταιριάζεις ή όχι. 80% το καταλαβαίνεις αμέσως. Συμφωνώ. Γνωρίζεις πώς δουλεύουμε εμείς. Πρέπει να έχεις αντίληψη για να δουλέψεις στο πόστο σου. Σημαντική λέξη και έννοια. Ένα πρώτο ραντεβού για μένα θεωρώ ότι πάει καλά όταν περάσει η ώρα και δεν το έχεις καταλάβει. Είμαι Σταματοπούλου Μαρία και κατάγομαι από την Τρίπολη. Ασχολούμαι με ένδυση υπόδηση ως store manager. Είχα μια σχέση 6 χρόνια και από τότε που χώρισα παραμένω ελεύθερη γιατί δεν έχω βρει τίποτα αξιόλογο. Θα ήθελα ιδανικά έναν μελαχρινό με τατουάζ. Εντάξει, και χωρίς τατουάζ, αλλά ιδανικά τώρα. Σωματικά δεν με πειράζει. Τα αγόρια μου κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα. Κουβαλάω και μια τρέλα, είπα να έρθω και θα δούμε. Μπορεί να αποκτήσω ένα καινούριο σύντροφο, μπορεί και έναν φίλο μου. Γεια σας. Για κάτσε να σε χαζέψω λίγο. Τι είσαι εσύ. Ολόσωστο. Εγκρίνει. Καλά, ξεκάθαρα. Μαρία. Εντάξει. Είμαι έτοιμη για όλα. Μαρία, λένε την Παναγιά Μαρία και εσένα είναι στο χωριό μου. Σαν να έχω ένα τρακ, σαν να υδρώνουν τα χεράκια μας. Εδώ είμαστε. Το βρήκαμε το κοριτσάκι. Είσαι έτσι τσακμίνα, νασιάρα. Είμαι πολύ τσακπίνα. Τσακνό γαργαλιάρα. Τρελαθώ. Το παπούτσι αυτό είναι αντιγραφή από Κάρι Μπράτσο, Sex and the City, αυτό που είχε χαθεί και έχει κλειστεί μέσα στην δουλάπα. Λοιπόν, εγώ σε βλέπω χάρμα. Okay. Μου έφτιαξες τη ημέρα τώρα έτσι όπως μπήκες. Τέλειο, πάρα πολύ ψηλή. Ξαφνικά ένιωσε. Είμαι σε τακούνια, αγάπη μου. Πάμε να σε πάω στο μπαρ. Ο Αντώνης, η Μαρία. Γεια σου, χάρηκα. Ευχαριστώ. Άστε καλά. Ο Τάσος μας. Σου, καλή Μαρία, συνέχεια. Τα λέμε σε λίγο. Ό,τι θέλετε, εγώ περιμένω να μου σφυρίξεις, Πώς θέλεις, κλεφτικά. Ναι, έτσι. Απ' έξω μπαλωτές. Τάου, τάου. Λοιπόν, έχουμε κάποια κοκτέιλ λόγω της ημέρας. Κάποια είναι με αλκοόλ και κάποια είναι χωρίς αλκοόλ. Καρδούλα, βλέπω καρδούλα. Μαρία. Τι είπαμε, ο. Εγώ είπαμε ο Αντώνης. Δεν ξεχνάω ονόματα, μην παρεξηγήσεις. Τόσο γρήγορα. Δεν είμαι καλή σε αυτά. Εγώ από την άλλη, άμα θέλω να θυμάμαι κάτι, δεν το ξεχνάω ποτέ, Μαρία. Άρα δεν με ξέρεις. Αντώνη. 1-0. Το μαράκι έχει κάνει τη σωστή δουλειά. Τον έχει πιάσει το κριτικό έτσι από το βλέμμα. Σ' άρεσε τα ζώα. Έχω. Έχω κοινή επιμέλεια, ωστόσο. Αλήθεια. Σαν είμαστε δύο φίλες, έχουμε ένα σκυλί και είμαστε χωρισμένοι γονείς, ένα πράγμα. Μερικές μέρες εγώ, μερικές μέρες αυτή. Γι' αυτό δεν δυσκολεύει λίγο το σκυλάκι. Δεν μένει ποτέ μόνο του. Μπορώ ώρες, πολλές ώρες να μιλήσω για το σκύλο μου. Έχω έναν καταπληκτικό σκύλο. Είναι πανέξυπνος. Καλά, έμοια στον μπαμπά του δεν έχει να κάνει. Και κάθε φορά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι κάθε φορά που με βλέπει λυπημένο θα έρθει για αγκαλιές. Εγώ είμαι ορειβάτρια. Έλα. Ναι. Τι υπέροχα πιάτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Εγώ γενικά είμαι λάτρης του βουνού. Έχω τελειώσει σχολή χειμερινού βουνού, σχολή αναρρίχησης. Όλη μου η ζωή είναι γύρω από τον αθλητισμό. Είναι πολύ βασικό. Αθλούμαι από 3 ετών. Non-stop. Wow, ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς άθλημα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ να μοιραστώ όλα αυτά τα ενδιαφέροντά μου γύρω από τον αθλητισμό με το άλλο μου μισό.
Αλλά τώρα που γνωριστήκαμε, θα με αναλάβεις εσύ. Καλά, το μόνο εύκολο. Για αρχή θα την αναλάβω γυμναστηριακά και γιατί όχι να την αναλάβω και στα υπόλοιπα. Εμένα μου αρέσει να πηγαίνω σε πολύ καλά εστιατόρια για να φάω κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν το έχω ξαναφάει. Στη Βόρεια Ιταλία που ζούσα, είχα πάρα πολλές παρέες. Πηγαίναμε έτσι σε κάτι φοβερά κάστρα. Και το ψάχνατε. Και τρώγαμε σε κάτι κελάρια, γευσηγνωσίες, συνογνωσίες. Φοβερή αίσθηση. Τι κάνεις. Τότε δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Ελλάδα, δεν ξέρω για ποιο λόγο ήρθες Ελλάδα. Καταρχάς, αν δεν ερχόμουν στην Ελλάδα, δεν θα γνώριζα εσένα. Εκτός αυτού, αλλά γιατί. Ένα-μηδέν στον δίνω και παραδέχομαι να ξέρεις. Με εξτάρει πάρα πολύ ο χαρακτήρας της, γιατί είναι υπερκινητική, έχει ωραίο λόγο, ενδιαφέρεται, ρωτάει, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί η επικοινωνία είναι το α και το μ. Θα σας το αφήσω δίπλα και κρατήστε το κοιτάξι σας. Ξέρεις, τώρα έχουν έρθει όλα μαζί και θέλω να τα πάω όλα. Άστα, θα κάνουμε εμείς, θα αγωνίσουμε. Μην ανησυχείτε. Είμαστε καλά. Εμείς εδώ το απολαμβάνουμε πάρα πολύ. Τέλεια. Δεν θέλουμε να σας ενοχλούμε άλλο, ευχαριστούμε, είμαστε εντάξει. Καλή όρεξη. Αφήστε μας τώρα. Λοιπόν, και που λες. Εγώ είπα να μείνουμε στο μπαρ και μετά, αλλά δεν πειράζει. Έχει χάρη που η Ζεν ήθελε να της κάνουμε το χατήρι. Φαίνεται ότι έχουν πολλά να πούν. Και έχουν και ανάγκη επικοινωνίας, γιατί και οι δύο ήταν σαν να ήρθαν να βρουν έναν άνθρωπο να μιλήσουν. Να μιλήσουν, ναι. Ποιο θέλεις να σου αφήσω? Κανένα, βασικά γιατί δεν τρώσω κριτσίνια. Ναι. Το ήξερα. Ναι. Εγώ, επειδή τα έχω μπροστά μου, πρέπει να τα φάω, δεν μπορώ, είμαι ελέμαργος. Αν αποκλείεται. Καταρχάς έχεις κορμάρα. Γενικά, εγώ δεν είμαι τσιγκούνα στα κοπλιμέντα και όταν κάτι βλέπω, το λέω. Και αντικειμενικά, εντάξει, ο τύπος έχει κορμάρα, τώρα τι να κάνουμε. Πραγματικά. Νιώθω ότι έχω βρει τον άνθρωπό μου. Την πέτυχες. Πανάθεμα το την πέτυχες. Παιδί μου, μαγικά γίνονται εδώ μέσα. Η Ζανιέβια ξέρει. Είναι έτοιμο το τραπέζι σας. Πάμε. Άψογα. Θα θέλες να... Άλεξα. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ παλαιόναρχον να μου τραβήξει την καρέκλα, να με προσέξει. Γοητευτικό, αλλά τι θέλω την αλήθεια μου. Μαγειρεύεις. Ναι, τα πάντα. Αλήθεια. Ναι. Σας παρακαλώ, σε χωριό έχω μεγαλώσει. Χαρά μου, με έφτιαξες. Αυτό θέλω. Είμαι πολύ νοικοκυρά. Απλά έχω και την ιδιαιτερότητα ότι είμαι λιγάκι σπαστική με την καθαριότητα. Τρέλα μου εσύ. Τι παπούτσια φοράς? Μια τίτα. Τι παρατηρώ, αν είναι λευκά. Α, όχι, δεν είναι λευκά ακόμα. Γιατί, μια χαρά είναι. Εντάξει. Μπορούσα να τα είχα και καλύτερα. Καλά είναι, εντάξει. Περνάς στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ. Μπορώ να κυριώσω άντρα για αυτό το πράγμα. Αν έχει λερωμένη σόλα ή λευκό κάτι. Λοιπόν, άκου τώρα εδώ να δεις. Θέλω πάρα πολύ να το πάω διατροφικά. Γιατί πάω γυμναστήριο κλπ. Τώρα τελευταία έχω ξεκινήσει και η διατροφή κλπ. Αλλά με φωνάζει, το ακούς, δεν ξέρω αν το ακούς, το ριζότο με φωνάζει, φάε με. Ναι, ριζότο, ριζότο. Κάπου εδώ σφυρίζω. αστειευόμουν. Λοιπόν, θα θέλαμε τραγανά spring rolls. Ωραία. Για σαλάτα μαρούλια και πράσινο μήλο με αβοκάντο. Για κυρίως θα θέλαμε και δύο ριζότο, ριζότο. Ωραία. Και εσύ ριζότο διάλεξες. Ναι. Μου αρέσει πολύ το ριζότο. Ζηλεύω. Είμαι πολύ φορτσάτη εγώ, δεν. Πρέπει κάποιος να μου κόβει τη φόρα. Μη με αφήνει πολύ ελεύθερη, αυτό είναι το πρόβλημα. Να μην με αφήσει ελεύθερη με σαπουλάκι. Πετά. Καλώς το. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθες στο εστιατόριο του First Days. Καλώς σας βρήκα. Ποιος είσαι? Είμαι ο Στάθης. Έχεις λίγο τρακ? Εννοείται. Τι μπορώ να κάνω για να το ξεπεράσεις? Δεν ξέρω. Ονομάζομαι Κοτσαϊλίδης Στάθης, κατάγομαι από το Πολύκαστρο, είμαι φοιτητής στη Λάρισα, σπουδάζω μηχανολόγος μηχανικός. Ψάχνεις ένα κορίτσι? Αναζητώ μια κοπέλα, ναι. Αυτό είναι. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαι μόνος και πάντα με ενδιέφερε να βρω μια κοπέλα όπου θα υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ μας και όπου μας βγάλει. Θες να πάμε στο μπαρ, μήπως αν πιεις ένα κοκτέιλ μου χαλαρώσεις? Θα χαλαρώσω, σίγουρα. Έλα, ακολούθησέ με. Δεν ξέρω άμα σήμερα θα γνωρίσω τον έρωτα της ζωής μου, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
Την υγειά σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ραντεβού έτσι, blind date, πρώτη φορά. Σε blind date, ναι. Έχει όμως ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει, αυτό είναι όλο το μυστήριο. Ήρθαμε να λύσουμε ένα μυστήριο σήμερα εδώ πέρα. Όλος ο έρωτας είναι ένα μυστήριο. Πολύ σωστά. Καλώς το ροζ, το γκλίτερ, το κορίτσι. Καλώς σας βρήκα. Τι τατουάζ είναι αυτό. Έλα, άνοιξε λίγο, μπορείς. Ανάποδο τριαντάφυλλο. Ποια είσαι. Δανάη. Δανάη, είσαι μέσα στη χρυσόσκονη. Για κοίταξε. Γύρω να δεις. Και ξαφνικά γυρνάω και τι να δω. Ένα μοντέλο. Εκεί έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Δανάη, από πού μας ήρθες. Από το Κιλκίς. Από το Κιλκίς. Ναι. Από το Κιλκίς. Δεν είχε να την ξέρω. Λες. Θα μπορούσε. Αυτός που θα βρεθώ. Θέλω να είναι κύριος. Να είναι gentleman. Πώς βλέπεις τις ταινίες. Να σου τραβήξει την καρέκλα. Ναι, να πει κάθεση. Έχω πάρα πολύ άγχος. Έχεις άγχος. Μπορεί να πέσω και κάτω. Να γίνουμε viral. Βρε τη Δανάη. Φτούφτου σκόρδα. Καλησπέρα σας. Ο Στάθης, η Δανάη. Γεια σου, Δανάη. Χάρηκα. Πολύ ωραία ντυμένη. Το look της στα μαλλιά ήταν φανταστικό. Βέβαια, έλαμπε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Αλλά εντάξει, όλα ήταν πολύ καλά. Σε περιμένουν κάτι μαγικά κοκτέιλ, Δανάη μου. Ναι. Τα αποφεύγω. Τα αποφεύγεις και τα κοκτέιλ. Έχουν ζάχαρη. Α, είσαι στη δίαιτα. Ναι. Γιατί, αγάπη μου. Τώρα, να παχύνουμε κι άλλο. Πού να παχύνεις, Δανάη μου, στα αυτιά. Όχι να παχύνεις, μια χαρά κοπέλα να παχύνεις. Μπράβο, ρε Στάθη. Αν είναι δυνατόν. Δες εδώ, πού. Κοίτα λίγο, δεν είναι άσχημος. Αλλά κάτι, κρύβει κάτι. Πες μου, από πού είσαι. Είμαι από το Κιλκίς. Το Κιλκίς είσαι. Ναι, ναι. Και δεν σε έχω δει ποτέ. Είμαι από το Πολύκαστρο. Αλήθεια. Αλήθεια σου λέω. Από το Κιλκίς τους ξέρω όλους. Δεν τους επιλέγω από εκεί πέρα. Γιατί είμαστε όλοι φίλοι. Πόσο όλων είσαι. Πόσο πιστεύεις εσύ ότι είμαι. Έτσι όπως σε βλέπω τώρα, ναι. Είσαι 20. Τα. Θέλω να μου πεις εσύ πόσο χρόνο είσαι. Πόσο φαίνομαι τώρα. Αυτό είναι ερώτηση παγίδα, 24, 23... Εμείς είμαστε... Καλά πλάκα κάνεις. Είναι το make-up τώρα, έτσι. Πώς να καταλάβω. 21 είμαι. 21 είσαι. Είμαι μικρή. Αλλά δεν με είπες πόσο χρόνο είσαι. 23 είμαι. Αλήθεια. Καμία σχέση. Αλήθεια λες. Εμένα δεν μου αρέσουν τα παιδιά που είναι κοντά στην ηλικία μου. Μου αρέσει 27 και πάνω. Χαλάστηκα λίγο. Εντάξει, τι να κάνω. Δεν περίμενα και το γαλάζιο πρίγκιπα. Στην υγειά σου. Στην υγειά μας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχουμε γνωριστεί. Και εγώ πάρα πολύ. Και πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Και εγώ το ίδιο. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Για πες. Ότι εγώ οκ. Okay. Να σου κάνω προπόνηση. Ναι. Και τα πάντα. Το θέμα είναι εσύ πώς με ξεσηκώσεις. Ναι. Στο να κάνω hiking στα βουνά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το έχω συνδυάσει ότι βαριέμαι να περπατάω. Όχι. Κι όμως μπορεί να κατεβώ και να περπατήσω, τι να σου πω, στην πόλη κάτω 5 χιλιόμετρα. Εδώ δεν περπατάς. Στο νησί. Αυτό σου λέω, περπατάω πάρα πολύ. Ναι, ποιο νησί. Πάρα πολύ. Σε όλα τα νησιά. Σ' αρέσει. Καλά, νησιά. Τρελαίνομαι. Πού? Τίνος. Σοβαρά. Ξέρεις ότι ζούσα εκεί 2 χρόνια. Θέλω να πάω να μείνω μόνιμα. Εκεί μου κλέψαν τα σκυλιά μου. Πλάκα κάνει. Ναι, δεν κάνω καθόλου πλάκα. Ένα κοντινό μου πρόσωπο. Μου έκλεψε τα 2. Έκλεψαν σκυλιά. Εκ των 4 Μαλτέζ. Τώρα το Μαλτέζ είναι 2 κιλά. Τίποτα. Ναι, λοιπόν. Και έτρεχα στα δικαστήρια 7 χρόνια. Πλάκα κάνει. Ναι, καθόλου πλάκα. Μετά από 7 χρόνια. Απίστευτη. Να τρέχω στην Τίνο και στη Σύρο. Ο τύπος απλά καταδικάστηκε. Και τα σκυλιά. Δεν τον απασχολεί. Τα έχει ακόμα. Τα έχει ακόμα. Ναι. Και είναι εδώ στην Αθήνα. Αυτό ήταν κάτι οικογενειακό φίλο, γνωστό. Ήταν πρώην. Εκδίκηση λέγεται. Ναι, το ξέρω. Πάρα πολύ γρήγορα ένιωσα τον Παντελή πολύ κοντά μου, με αποτέλεσμα να μοιραστώ κάτι πολύ προσωπικό μαζί του. Κάτι που δεν το λέω τόσο συχνά. Νιώσαμε πάρα πολύ αδερφές ψυχές, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό γιατί το first date μας ένωσε.
Πάντως, εγώ διαφωνώ κάθετα. Το ότι υπάρχει το online dating και όλες αυτές οι πλατφόρμες δεν πιστεύω ότι έχουν αλλάξει το ραντεβού ή έχει σταματήσει ο κόσμος να φλερτάρει και να βγαίνει ραντεβού. Πραγματικά δεν το πιστεύω αυτό. Σίγουρα η εμπειρία μας από εδώ είναι ότι υπάρχει ακόμα και είναι ζεστό, είναι θερμό. Όλος ο κόσμος έρχεται και θέλει αυτή την επαφή. Κοίτα, είναι μια καλή αρχή τα social για να γνωριστείς. Ναι, μα βοηθάνε. Άμα δεν προλαβαίνεις, δεν έχεις χρόνο, κάνεις τουλάχιστον την αρχή από εκεί και μετά γίνεται και το... Ναι, ρε παιδάκι, μα απλώς επειδή τώρα ξαφνικά φλερτ θεωρείται και να σου κάνει ένα like κάποιος, δηλαδή να σου στείλει μια καρδούλα. Εντάξει, για μένα δεν είναι. Ούτε και εγώ, δεν το έχω καταλάβει, αλλά εγώ είμαι και μιας παλιάς γενιάς. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ κάνω like σε όλο τον κόσμο. Πάνε πει ότι φλερτάρω μου ξαφνικά. Τώρα επικοινωνούν με τα stories. Να ξέρεις ότι δηλαδή πιστεύω τώρα, ότι κρατάει πολύ περισσότερο η επικοινωνία σε μηνυματικό παρά να φτάσουν, πολύ πιο αργά φτάνουν στο να βρεθούν, μπορεί και ποτέ. Μπορεί και ποτέ. Παιδιά, δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι όλη αυτή η γενιά, η δικιά σας και οι νεότερες θα μείνουν στο διαβάστηκε ή στο μη διαβάστηκε. Θα τρελαθώ, δεν γίνεται ο κόσμος, πρέπει να ακουμπήσει ο ένας τον άλλον. Δεν δέχομαι το ότι επειδή έχουμε όλοι κινητά και μπορούμε μέσα από ένα app που σου λέει πήγαινε εκεί, θα με βρεις, θα σε βρω, θα τη βρούμε, δεν θα βρούμε τίποτα. Καλά, τι λες, έχουμε ολόκληρες σχέσεις που στέλνουμε μηνύματα και δεν έχουμε βρεθεί ποτέ. Γιατί, εσύ φταίς. Παλά, εντάξει, δεν. Αυτά γίνονταν παλιά, δεν. Έλα, τα λέγαμε. Πώς έχουν αλλάξει έτσι τα πράγματα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, παιδί. Έχει τρελαθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το δέχομαι. No. Γίνεται οι δικές μας είναι ξινές. Δεν γίνεται να είναι αυτό αλήθεια. Αποκλείεται ο κόσμος, έχει ανάγκη από επαφή. Δεν. Νομίζω έχουμε μεγαλώσει. Και κυρίως εσύ. Λοιπόν, θα μαντέψω ηλικία. Για μάντεψε. Νομίζω ότι είσαι 33. 33. Πώς το βγάλες από την εμφάνιση για μόνο. Όχι. Έχω πιάσει, ξέρεις, vibes. Είμαι 29, είμαι 29. Εντάξει, κοντά έπεσε, οκ. Okay. Εντάξει, μια πενταετία. Μια χαρά 29 χρόνια παλικάρι, κοπέλι με τα όλα μου. Γαμώτη δηλαδή. Είχα άλλες βλέπεις για τα 25 μου. Δηλαδή, στα 25 σου τι θα έπαιρνες. Οικογένεια, παιδιά και μια καλή δουλειά. Τώρα τι άλλαξε. Εντάξει, καλή δουλειά έχουμε. Εντάξει, μου λείπει η οικογένεια για τα παιδιά. Οπότε άλλαξε κάτι που δεν ήθελες εσύ ή δεν τα έφερε η ζωή. Δεν τα έφερε η ζωή. Σίγουρα κάθε εμπόδιο καλό, έτσι, δεν το συζητάω. Απλά ιδανικά, ας πούμε, είτε είχα στο μυαλό μου θα ήθελα κάτι τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, να ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμο. Ναι. Ναι. Θα θες να αλλάξουμε κάτι άλλο. Νέρωσε. Ωραία. Θα θες να αλλάξουμε κάτι άλλο. Κωνσταντίνα. Τι είναι. Ανοίξτε μια ματιά. Θα θες να, εφόσον έχουμε ριζότο, ένα μοσχοφύλερο. Θα αφήνω πάνω σου, λέω. Θα ήταν πολύ ωραία. Μια φιάλη μοσχοφύλερο, σε παρακαλώ, αν σου νιώθω. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, κάνε. Αν θα με κάνεις και. Agree. Χόμπι κάτι, δεν ασχολείσαι με κάτι. Καταρχήν σίγουρα κάνεις γυμναστική κάτι, έχεις κάνει, έχεις... Ναι, στο φαΐ. Ασχολείσαι με... Άσε μας τώρα στο φαΐ γυμναστική, δεν μας τρελάνεις εσύ τώρα. Τρώω συνέχεια, τι εννοείς. Εντάξει, δεν απαντάω. Δεν πάω γυμναστική, δεν απαντάω. Δεν πάω. Μα είσαι fit. Ωραία τα λες. Θες να με ξαναθυμίσεις το όνομά σου. Πλάκα με κάνεις. Ή έχω πολύ άγχος εγώ ή ξεχνάω εύκολα. Στάθη. Με ενόχλησε λίγο που δεν θυμόταν το όνομά μου, προφανώς. Αλλά εντάξει, λίγο το άγχος, λίγο όλα συγχωρεμένα το λάθος. Εγώ έχω μια οικογενειακή επιχείρηση στη Ζάκυνθο. Σνακ, τύπου snack bar, με τη μητέρα μου και την αδερφή μου. Τέλεια. Εντάξει. Οπότε το καλοκαίρι είναι δύσκολο. Να φανταστείς και τώρα από τη Ζάκυνθο έρχομαι.
Βλέπω, έχει ανάψει η κουβέντα σας. Θα τη συνεχίσετε στο τραπέζι σας. Βεβαίως. Ναι. Ελάτε. Καθίστε. Καθίσει η κοπέλα, παιδιά. Τζέντλεμα. Κύριος. Τι σου είπα πριν ότι θέλω να μου τραβήξει την καρέκλα. Την τράβηξε. Ξέρεις, περισσότεροι δεν είναι έτσι. Είναι η πρώτη φορά που το ζω αυτό το πράγμα. Έχεις τη τατουάζ, βλέπω. Μπράβο. Σου αρέσουνε? Μ' αρέσουν, ναι. Έχω και σε άλλα σημεία του σώματός μου. Εσύ βλέπω, έχεις. Κι εγώ έχω άλλα τέσσερα, ναι, είμαι. Μ' αρέσουν πολύ. Σαν την προσωπή μου συμβολίζουν κάτι για σένα. Ναι. Το τριαντάφυλλο που έχω εδώ μου θυμίζει τη γιαγιά μου, που την έχω χάσει πριν 2,5 χρόνια περίπου. Βασικά κρεμούσε πάντα ένα τριαντάφυλλο ανάπα. Και 5 μέρες πριν πεθάνει, το είχε κρεμάσει και κανονικά το λουλούδι ότι όσο το αφήνεις να στέκεται χωρίς νερό... Μαραίνεται, ναι. Ναι, αυτό δεν βράθηκε. Αλήθεια, το ναι. Και μου τη θυμίζει. Εγώ δεν είμαι του γλυκού. Δεν είσαι του γλυκού καθόλου, τίποτα. Όχι, τρώω γλυκά, δεν τρώω σοκολάτες και τέτοια. Μια κουταλίτσα. Ναι, εντάξει, δοκιμάζω, δεν έχω θέμα. Όντως δεν πήραν την καρδούλα. Όχι. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι τους επόμενους 6 μήνες θα είσαι σίγουρα stuck στην Αθήνα. Αυτό το νιώθω, έχει συμβεί ήδη. Μου έβγαλε μια δυναμική κοπέλα που ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει, που ξέρει για ποιο λόγο βγήκε και ήρθε στο first date και φυσικά θα δοκίμαζα να κάνω και μια σοβαρή σχέση γιατί είναι πάρα πολύ κατασταλαγμένη. Ήταν όλα εντάξει. Σούπερ. Ήταν όλα πάρα πολύ εξαιρετικά. Ωραία. Τέλεια. Σας έχω φέρει και το λογαριασμό σας. Θα πληρώσετε μαζί ξεχωριστά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σου πούμε σε λίγο. Άκουσε με. Σε ακούω. Να σας αφήσω. Ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Ή το σπάμε. Ναι. Γιατί είναι πρώτο. Ναι. Ήταν η γνωριμία. Και δεσμεύεσαι. Oh, wow. Να με ξαναβγάλεις. Ή δεσμεύομαι να σε ξαναβγάλω. Okay. Πρώτος εγώ φυσικά. Ναι. Εννοείται. Ναι. Αλλιώς το παίρνεις εσύ απόφαση. Έχω βγει πάρα πολλές φορές με κοπέλες οι οποίες ήταν από το εξωτερικό, οι οποίες δεν ήθελαν ποτέ να τους κάνω το τραπέζι. Το θεωρούν εισαγωγικά προσβολή και επειδή έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε αυτό το διάλογο, πρότεινα να το σπάσουμε γιατί ξέρω, επειδή έχει αυτή την κουλτούρα και την οτροπία του ξένου, δεν θα ήθελε. Επειδή είναι πρώτο ραντεβού, ναι, δέχομαι την πρότασή σου και επιφυλάσσεις για την επόμενη φορά. Τέλεια. Για μένα δεν είναι κάτι ασυνήθιστο το να μοιραστεί κάποιος το λογαριασμό και ειδικά στο πρώτο ραντεβού, αφού δεν είναι ζευγάρι. Θα με πείραζε εάν ήμασταν ζευγάρι και μου έλεγε κάτι τέτοιο, ναι, αυτό θα με ενοχλούσε. Παιδιά, εγώ χαίρομαι γιατί φεύγετε με ένα χαμόγελο τεράστιο και... Ήταν πολύ επιτυχημένο το first date, να ξέρετε. Εντάξει, δεν έχω κάτι άλλο να πω, μπράβο. Νομίζω ότι φαίνεται. Τα καταφέραμε. Τέλεια, μπράβο. Καλή συνέχεια, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Καλή συνέχεια. Φιλάκια. Bye. Αλληλούια. Πέσανε τόξα. Τακ. Για πείτε λοιπόν, θα ξαναβγείτε ραντεβού? Εννοείται πως θα ξαναβγούμε ραντεβού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα συμφωνήσω με τον Παντελή. Ταιριάζουμε πάρα πολύ. Έχουμε τα ίδια όνειρα, τα ίδια θέλω, τις ίδιες φιλοδοξίες. Ωχ, τέλειο! Δεν νομίζω να πούμε κάτι άλλο για ποιο λόγο να ξαναβγούμε. Ναι, αυτό ακριβώς. Είστε πανιδίν. Ναι. Μωρό μου. Ομορφιά μου. Ερωτεύεσαι ποτέ? Έχεις ερωτευτεί? Θεωρώ μία φορά, που και πάλι δηλαδή... Θεωρείς? Θεωρώ, ναι, αυτό δεν είμαι σίγουρη. Πιστεύεις τον έρωτα? Ναι, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι... Έχω πάρα πολύ καιρό να ερωτευτώ. Πρέπει να έχει τρομερή υπομονή ένας άντρας για να με αντέξει, η αλήθεια είναι. Μιας και είμαι λιγάκι και πάρα πολύ δυναμική από το φυσιολογικό.
Πού είναι, κάπου εδώ είχα ένα κλειδί. Ένα. Ένα κλειδί. Το έγκρυψα. Πώς θα σ' ανοίξουμε. Τι θέλεις να μάθεις, έλα, θα στο πω όλοι. Λοιπόν, πότε ήταν η τελευταία σου σχέση. Τώρα τα Χριστούγεννα χώρισα. Χώρισα. Okay. Δεν ξέρω αν είχα σχέση. Ας το ρωτήσει κάποιος τώρα που το βλέπει. Okay. Εννοώ ότι τη μία μέρα όλα καλά και την άλλη γκώστη. Ρε χαρά μου, με ποιος έχεις μπλέξει. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι κυρίως ο άντρας έχει αυτό το ρόλο στο να ξεκαθαρίσει καταστάσεις. Γιατί συνήθως έχετε την φράση ότι δεν βάζω ταμπέλες. Μπορεί να με εξοργήσει αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει να βάζω ταμπέλα. Μ' αρέσει να γνωρίζω που βαδίζω. Αν μπορώ να τον εμπιστευτώ αυτό που έχω δίπλα μου. Και πού μπορώ να φτάσω με αυτό που έχω δίπλα. Εσύ είσαι σε φάση ή ας πούμε θα ρίξω ότι θα μπορούσε να κάνεις οικογένεια. Είμαι σε φάση αυτή που θέλω να κάνω οικογένεια. Εσάς το πρώτο σου παιδί, τι θα θέλεις να κάνεις. Σκεφτόμουν πάντα πρώτο το αγόρι για να προστατεύει το κορίτσι στην περίπτωση. Όχι. Θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Γιατί όσο και να μην το πιστεύεις, είναι πιο δυνατά τα κορίτσια. Αλλά τα αγόρια βρίσκουν την άκρη. Είναι πιο ευφιέστατα πάνω σε δύσκολες συνθήκες. Ναι, γιατί μια γυναίκα δεν μπορεί να την έχει. Είστε εντάξει. Όχι, τώρα τσακωνόμαστε. Είμαστε μια χαρά. Απλά σε παρακαλώ το μαχαίρι της Δεσποινής. Πάρτε το από εκεί. Γιατί θα το μαχαιρώσω λίγο. Θεώρησα ότι έκανα ένα μεγάλο λάθος, χωρίς να γνωρίζω, και πείραξα μια ευαίσθητη χορδή της Μαρίας. Δεν το ήθελα. Thank you. Θα ήθελα να αφήσω τη Δεσποινή να επιλέξει. Τι θα το μοιραστούμε. Αν θέλετε, πάντως. Δεν έχω, όχι. Σας προτείνω την καρδούλα, άμα μοιραστείτε. Αυτό ακούγεται σαν ερωτικό κάλεσμα. Αν και με μια πρώτη ματιά θα πεις ότι είμαι πολύ έξω καρδιά, πιο βαθιά αν ψάξεις, θα συνειδητοποιήσεις ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτό που φαίνεται. Είμαι πολύ πιο ευαίσθητη, γιατί συνήθως με λένε σκύλα. Τι λες, που με έχει κόψει το παππού. Μιλάω με... Αγάπη μου, βγάλει τα. Το έχω βγάλει, τι θα είναι. Φέρ' το από εδώ, να σου πω. Το έχω βγάλει, το μισό. Φέρ' το χαρά μου εδώ. Με έχει κόψει πίσω. Ρε παιδί μου, το έχει, το πατήσω. Τι μου το έχω, μην μου το πάρεις. Θα μου το φέρεις τώρα. Ποιο, θες και το άλλο. Το ποδαράκι σου. Μόνο το δεξί με έχει πιάσει. Εντάξει. Όπου μιλάμε. Μεγάλη ήταν να μας ακούσεις. Στα χτωπούτα. Μου βγάζει το παπούτσι και τέλειο. Φέρ' το πόδισο. Φέρ' το πόδισο. Κατά βάθος πιστεύω ότι είναι ποδολάγνωση. Εντάξει, είπα ότι πονάνε τα ποδισάκια μου. Ήταν δυνατό να μου βγάλει το παπούτσι. Δεν ξέρω. Λέω. Το ήθελε το παπούτσι. Δηλαδή. Το έβγαλε για να πιει εκεί μέσα το κρασί του. Αχ, άμα ζήσουμε και αυτό, εγώ θα τρελαθώ, ε. Θα χτενεύω επάνω και θα πετάξω χορδοπετσέτες. Σε εσάς έχει συμβεί ποτέ κανένας να σας βγάλει το γουβάκι και να πιει λίγο ποτό από το γουβάκι σας. Εσύ θα μας πεις, Γεωργία, εμένα που με χάνεις που με βρίσκεις, κυρίως επειδή κυκλοφορώ με το γουβάκι, μονίμως σε ραντεβού. Το βγάζεις ακριβώς αυτό. Μου έχει συμβεί. Ναι. Θα πω ότι μου έχει συμβεί. Κατάλαβες γιατί δεν την έχει πέσει ποτέ κανένας στο μαγαζί. Είχες καμία σχέση. Α, πας στα βαθιά εσύ. Deep, το πας στο deep. Είχα σχέση, ναι, είχα σχέση. Αρκετά μεγάλη. Εσύ, είχες σχέση, σίγουρα είχες σχέση. Σε κόβω και είχες και για πολύ καιρό σχέση. Ναι, είχα 2,5 χρόνια σχέση. Εντάξει, 2,5 χρόνια είναι λίγο σχετικά, να ξέρεις. Εντάξει, από τα 18. Αυτό μου ήμουνα μαζί του. Αλλά. Κοίτα, δεν θέλω πληροφορίες και ούτε θέλω να ξέρω. Εντάξει. Όχι, δεν είναι. Το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο γίνονται όλα και είμαστε καλά. Ναι, πιστεύεις ότι είναι σωστό να κερατώνει ένα τον άλλο. Κοίταξε, τώρα δεν θα το αναλύσουμε. Όχι, δεν είναι σωστό. Τίποτα δεν είναι σωστό. Δεν αναλύσεις. Η λογική μου ποια είναι. Ποια ήταν τόσο καιρό. Μάζεψε κάποιες εμπειρίες όσο είσαι μικρός και νέος. Γνώρισε κάποια πράγματα. Μάθε τι θέλεις σαν άντρας από μια κοπέλα, από μια γυναίκα.
και μετά θα είσαι κουμπλέ στη σχέση σου, κατάλαβες. Θέλετε να προχωρήσουμε στο κυρίως, να μαζέψω αυτό το πιατάκι να σας φέρω το κυρίως. Δώσε μας λίγο χρόνο. Φέρ τα όλα και βλέπω. Εντάξει. Α, σας άγχωσα. Καλύτερα, ναι. Γιατί να δώσω περισσότερο χρόνο. Ναι. Να έρθει το κυρίως και σας αφήνω. Απλά το είπα σε περίπτωση που είχατε φάει. Εντάξει. Σφιγγόμουνα. Ευτυχώς δεν φαινόταν. Σφιγγόμουνα. Ορίστε. Ενώ είναι καλό παιδί, δεν είναι για μένα. Φανταστώ σίγουρα έχεις Instagram και τέτοια, έτσι. Ναι, ασχολούμαι πάρα πολύ με το Instagram. Πάρα πολύ. Σε φάση τι, επαγγελματικά θες να το πάρεις. Ναι. Α, δηλαδή θες να γίνεις influencer. Ναι. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να βγάζω λεφτά μου. Κάποια στιγμή. Γιατί ασχολούμαι και με το TikTok. Να σου πω κάτι. Είμαι από τους λίγους που δεν το έχουν κατεβάσει ακόμα. Με λέει, δεν έχω TikTok. Λες και μιλάω με τον μπαμπά μου είναι το. Το κεφαλικό. Τι λέει. Ας το πω αλλιώς. Βλέπω συνέχεια στην παραλία κοπέλες έχουν στήσει το κινητό κάπου. Το κινητό εντωμεταξύ δεν φαίνεται, έτσι. Δεν μπορείς να το δεις. Και εγώ πάνω στη δουλειά βλέπω κάτι παλαβά να κάνουν κάτι τέτοιο. Τι είναι αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μου φαίνεται γελίο. Τώρα σε στεναχωρώ με αυτά που λέω. Όχι. Αλλά μου φαίνεται γελίο. Δεν μπορείς να στεναχωρήσω, τι κάνω. Τι κάνω. Όλα καλά. Ούτε καν. Με ενόχλησε λίγο το γεγονός ότι ασχολείται πιο πολύ με τα social media. Είναι κάτι που δεν με τραβάει και πολύ. Αλλά προφανώς και δεν θα το απαγόρευα σε μία σχέση. Καλησπέρα. Ποιος είσαι, τι ωραία που είσαι ντυμένος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι η Ζεν. Εγώ είμαι ο Χριστόφορος. Χριστόφορο. Α, Χριστόφορε. Α, με συγχωρείς. Αχ, είναι μεγάλο το δαχτυλίδι. Λένε ότι οι άνθρωποι που σφίγγουν πολύ το χέρι είναι δυνατοί χαρακτήρες. Ισχύει. Πιθανό λόγο πως ναι. Σουηδός μου κάνει. Εσένα. Νορβηγός. Φιλανδός. Από πού ήρθες. Από εδώ, από Αθήνα, από Γαλλία. Μέσα πέσαμε. Τι άλλο θέλετε να μάθω. Εγώ θέλω να τα μάθω όλα. Περιμένω να δω τι θα μου πεις. Έχω ερωτευτεί πάρα πολλές φορές. Μ' αρέσουν οι σχέσεις. Μ' αρέσει να γνωρίζω τους ανθρώπους. Και είσαι έτοιμος να ερωτευτείς. Εννοείται. Να φλερτάρεις. Ναι, με. Συνήθως μ' αρέσουν λίγο μελαχρινές, ίσως καστανές. Είχα και ξανθιές στο παρελθόν. Αλλά νομίζω ότι ταιριάζω πιο πολύ με το αντίθετο χρώμα. Νομίζω ήρθε η ώρα να σε περάσω στο μπαρ. Δεν πάμε. Πρέπει λίγο να μου ανέβεις. Τώρα που σας γνωρίζω, σιγά σιγά θα ανέβω. Μπράβο, ναι, αλλά θέλω να μου μιλάς και λίγο πιο δυνατά. Δεν κοιμάται κανένα μωρό εδώ μέσα. Εντάξει. Αποφεύγουμε. Λοιπόν, εδώ θα μου κάτσεις. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Είσαι ο... Ο Χριστόφορος. Χριστόφορε. Εγώ είμαι ο Τάσος. Χάρηκα πολύ. Και εγώ. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, τι θα πιούμε. Θέλω ένα γλυκό ουίσκι σε χαμηλό με λίγο πάγο. Κέικ, Τζόνι, τι προτιμάς. Κέικ. Να ζεσταθούμε λίγο, ε. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Πάντα γίνονται. Στις ομορφιές σου. Αχ, σε ευχαριστώ, με σκλαβώνεις. Και εσύ, μ' αρέσει το black and white. Ευχαριστώ. Classic. Classic. Mm-hmm. Ποια είσαι και από πού είσαι. Είμαι η Αναστασία. Αναστασία. Είμαι 31 ετών και ήρθα από το χολεργό. Δεν είναι πολύ μακριά, μισή ώρα έτσι είμαστε από εδώ. Εδώ δίπλα. Ναι. Κοντοχωριανή. Εδώ. Mm-hmm. Εκ πρώτης όψεως. Ταιριάζουν. Πιστεύεις εσύ στον έρωτα με την πρώτη ματιά. Καλέ, ναι. Αν κάποιος πιστεύει, είμαι εγώ. Ελπίζουμε ότι θα συμβεί και τώρα. Ιδανικός σύντροφος. Δεν έχω ιδέα. Εξωτερικά μπορώ να σου τον περιγράψω. Θέλω να γυμνασμένος, μελαχρινός,
Καλά, γυμνασμένος μην νομίζεις. Κάνε το πάνω, ναι, γυμνασμένος. Ας είναι και αδυνατούρτσικο γυμνασμένο, δεν έχω θέμα. Μελαχρινός, με πράσινα μάτια. Αυτό έχει φανεί, ναι, ότι δεν τραβάει το πράσινο μάτι. Μπορεί να σου φαίνεται περιττό, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ το κοτσιδάκι στους άντρες. Πάρα πολύ. Ανεκτικός πρέπει να είναι για την κρίνια μου. Εννοείται αυτό. Και να δουλεύει. Να μην είναι τεμπέλης. Δεν τον μπορώ αυτό. Να θέλει να αναπτυχθούμε μαζί. Όχι να αναπτυχθούμε. Δεν βρίσκω τη σωστή λέξη. Να εξελιχθούμε μαζί. Σε ευχαριστώ. Και φοράς και το μίνι, φοράς και το σωστό το μποτάκι, είσαι και λίγο ροκ. Είμαι αρκετά μπουζουξού. Α, τέλειο. Ωραία. Ο Χριστόφορος. Γεια σου, Χριστόφορε, μια Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία. Καλησπέρα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφη η γυναίκα. Μας αφήνεις. Φιλενάδα σου είμαι. Είσαι φιλενάδα μου και με αφήνεις. Ναι, σε αφήνω. Με αφήνεις. Έφυγα τρέχοντας. Μου τράβηξε πιο πολύ προσοχή το χαμόγελό της. Γεια σας. Καλησπέρα, πώς είμαστε? Καλά. Πάρα πολύ ωραία. Με διώξε. Μα τη ζήτηξε, μα την πήρε και με διώξε. Ήταν τύπου, σε ευχαριστώ για τώρα. Μου έκανε έτσι. Για πες μου λίγα πράγματα για σένα, πώς χρονών είσαι, με τι ασχολείσαι? Με 37 χρονών. Τι? Γενικά, δουλεύω μέσα στη βδομάδα. Σαββατοκύριακα φίλους. Τώρα αυτό το διάστημα εννοείται πως είμαι μόνος μου. Καλά, ναι, εντάξει. Εννοείται για να είσαι εδώ, όλοι μας. Και με τι ασχολείσαι? Είμαι τέτοιο, ελεύθερος επαγγελματίας. Okay. Ωραία. Και εγώ έχω δική μου επιχείρηση, οπότε καταλαβαίνω, έχω δικά μου ωράρια. Και συνήθως μου αρέσει να δουλεύω το βράδυ εμένα. Αλλά είναι ωραίο να έχεις ελεύθερο λίγο πρόγραμμα. Ναι, είναι φυσιολογικό αυτό. Απλά εγώ δεν βλέπω μόνο Σαββατοκύριακο τους φίλους μου. Τους βλέπω όσο πιο συχνά μπορώ, δηλαδή μπορεί να βγαίνω και κάθε μέρα. Λογικό. Ναι, κοπέλα. Παρακινώ. Αλλά δεν είμαι τόσο νέα. Πόσο φαίνομαι? Γύρω στα 30. Α, εντάξει, έπεσε μέσα. Είμαι καλός. Είμαι 31. Πραγματικά, πολύ γλυκό παιδί. Υπέροχα μάτια. Δεν ήταν πράσινα, αλλά έχει γαλάζια και ήταν υπέροχα μάτια. Αλλά η πρώτη μου σκέψη ήταν, είναι ξανθός. Δεν μπορείς να τα βάψεις. Πιστεύεις στη φιλάνα μας, άντρα γυναίκα? Πιστεύω. Οπότε έχεις φίλες γυναίκες? Όχι. Δεν έτυχε. Θα σε ενοχλούσε η κοπέλα σου να έχει φίλους άντρες? Η πρώην μου είχε τον πρώην φίλο. Θα σου έπεσε. Αλλά εδώ δεν είμαστε να μιλάμε για πρώην. Σωστά. Εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε για μας. Και τον Αγία μου ένιωσα άβολα. Γιατί ένιωσα άβολα? Δεν απλά κακά. Μ' αρέσει να κάνω ατάκ αυτή τη στιγμή. Τώρα ξεκίνησα το ατάκ. Λοιπόν, φέρε τη χέρι σου. Τι? Σ' αρέσει να φοράς δαχτυλίδι, ε? Θες να μου πάρεις μονόπετρο? Πολύ νωρίς. Θες να πάρω τη μαμά? Έλα. Έλα, μάνα. Έλα, μάνα. Άνοιξε τον μπαούλο με την πρίκα. Η γλώσσα του σώματος έδειχνε ενδιαφέρον για εμένα. Έδειχνε ότι ήθελε να γνωρίσει εμένα. Κοίτα, αν γουστάρω κάτι, θα το κυνηγήσω. Εμένα με γουστάρεις. Θα το κυνηγήσω, παρακαλώ. Εμένα με γουστάρεις. Θα το κυνηγήσεις. Γιατί με φέρεις σε δύσκολη θέση? Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση, είμαι ειλικρινής. Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η μαμά μου μπορεί να τον έβλεπε και ιδανικό, η αλήθεια είναι. Κοίταξε να δεις. Μ' αρέσει η Μαρία. Τώρα το πες αυτό. Το σκέφτομαι όλη την ώρα. Δεν είναι κάτι που τώρα μου ήρθε. Το σκέφτομαι από την ώρα που σε είδα και μπήκες μέσα. Παναγία μου. Πώς θα κοιμηθώ το βράδυ? Ναι. Έχω στον ερμό του. Μου σκάλωσα. Εκεί στα πιο σως κολλάω. Να σου πω κάτι. Έχω πάρα πολύ άγχος. Γιατί? Δεν ξέρω. Νιώθω σαν κορτσάκι πρώτη δημοτικού. Μπροστά της θα το αφήσω. Ναι, είπαμε μπροστά της. Είπαμε μπροστά της και θα μεταΐσει. Θα τον αφήσω. Θα σταΐσω κιόλας. Είπαμε μπροστά της και θα μεταΐσει. Δεν το είπα ποτέ. Όχι, δεν το είπες, απλά ζήτησα. Αλλά θα το κάνω. Μου άφησε κάτι να πιτάει. Τώρα επειδή... Αυτό είναι καταπίεση που κάνω. Όχι, τώρα δεν θα την αφήσω εγώ. Εντάξει, ορίστε.
Έναν ευαίσθητο άνθρωπο κατάλαβα ότι είναι η Μαρία. Ένας ευαίσθητος άνθρωπος που δεν έχει γνωρίσει ακόμα την αγάπη. Οκ, άντε θα σου πω κι εγώ και ένα καλό λόγο. Χαρισματικά λέει. Παρακαλώ. Όχι, δείξει, θα σου πω. Εμφανισιακά, συνήθως, δεν μου αρέσουν οι πιο ανοιχτόχρωμοι. Σχεδόν ποτέ. Okay. Παρ' όλα αυτά, θα σου το δίνω ότι είσαι από τους λίγους που θα έλεγα ότι είσαι όμορφος, όντως. Ευχαριστώ. Πιο πολύ θα δίνω βαρύτητα πλέον στη ζωή μου, στο χαρακτήρα, παρά τόσο στην εμφάνιση. Και το πας καλά. Χαίρομαι, ευχαριστώ. Πράσινη σημαία. Και τώρα τι στόχο έχεις. Για να σε κερδίσουμε. Θέλετε να σας φέρω το λογαριασμό. Αν σας είναι εύκολο, σας παρακαλώ. Απλά σας παρακαλώ μόνο εδώ. Το λογαριασμό. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ασφαλώς και θα πληρώνα εγώ. Δεν θα άφηνα την γυναίκα να πληρώσει. Με ανθρώπους που αγαπάω, γουστάρω, να πληρώνω εγώ. Καλώς τα παιδιά τα όμορφα. Ωραία, καλώς τι, καλώς τι. Λοιπόν, σας χρωστάω και μία μαντινάδα και για τους δυο σας, εντάξει. Να ξέρεις, την έψαξα και την έγραψα. Είπαν να αλλάξω ουρανό, να βρω αγάπη άλλη. Μα η πηξίδα της καρδιάς εσένα δείχνει πάλι. It was good. Μου άρεσε, ήταν ωραίο. Θα ήθελα να ξαναβγω πάλι με τη Μαρία. Εκείνη το θέλει όμως. Καλή συνέχεια. Bye-bye. Έξω. Κύριος, κύριος, forever. Βέβαια. Forever. Θα ξαναβγαίνετε δεύτερο ραντεβού. Λοιπόν, σ' αγαπάω, σ' εκτιμάω, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι ερωτικό, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ φιλικό, ναι, το ανάμεσά μας. Το έχω καταλάβει. Αυτό το friend zone νομίζω και προς τα έξω. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι όντως θα ήθελα να ξαναγνωριστούμε, να γνωριστούμε καλύτερα, αλλά ας πάμε πρώτα φιλικά και αν θέλεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Προχωράμε εσύ φιλικά. Τώρα δεν θα κάτσω να σε περιμένω. Πάμε φιλικά. Okay. Και άμα θες ξαναβγαίνουμε, φουλ στο φιλικό. Οκ, okay, friend zone. Κλείσαμε. Φαίνεται περίεργο η όλη φάση με εδώ. Είσαι, να το πω, μοντέλο. Τι κάνεις εδώ, τι... Δεν είμαι μοντέλο, είμαι ένα απλό κορίτσι. Που απλά προσέχω λίγο από τον εαυτό μου. Δύο μέτρα κοπέλα. Τα ξέρω αυτά που με λέει. Τι είμαι. Τι εννοώ, ευχαριστώ. Προτείνω, εάν θέλετε να δοκιμάσετε εσείς, μπορείτε να φάτε κάποια από τα γλυκά. Εγώ θα ήθελα τούρτα καρδιά. Αυτό θα ήθελα. Εντάξει, ήμουν σίγουρη. Πολύ καλή επιλογή. Δυστυχώς... Δεν πειράζει. Θέλετε κάτι όμως, ένα περιτύφ, κάτι, ένα σφινάκι, ένα ποτό. Όχι αγάπη μου, όχι, έχω το κρασάκι. Ωραία, οπότε φέρνω την καρδιά, να την φάτε μόνο σας. Ωραία, ακούστηκε αυτό. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, η Δανάη πιάνει συνέχεια τα μαλλιά της. Ναι. Αυτό είναι μέσα στο τριφέκτα, στο φλερτ. Ναι. Στο φλερτ. Παιδιά, μυρίζει κάτι σαν να καίγεται. Εγκέφαλός μου. Πώς με περίμενες. Πώς με περίμενες. Δεν μπορούσα να φανταστώ. Εσύ τι φανταζόσουν, τι περίμενες. Δεν είχα άποψη. Δεν είχα καθόλου. Ελπίζω να μην σε απογοήτευσα, έτσι. Όχι. Όχι, χάρηκα καθόλου. Χάρηκα για την ομαδουλία. Εντάξει. Έφερα το γλυκό σου, το αφήνω εδώ στη μέση επειδή είναι μια καρδιά. Να υπάρχει έτσι το εδώ στη μέση. Να είστε καλά. Ορίστε. Αλλά θα το φας μόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας όρεξη. Ούτε αυτό ακούστηκε ωραίο πάλι. Μάλιστα. Μ' αρέσει το σινεμά, αλλά δεν έχω χρόνο τόσο πολύ για να... Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Τυχαία παροιμία, δεν... Μιαου. Πιστεύω ότι σε έχει ξεκλειδώσει, το κορίτσι εδώ. Η ενέργειά της... Ναι, ήταν λίγο. Εμένα μπήκε μέσα και ήμουνα από το πιο ήσυχο άνθρωπο δεν έχω γνωρίσει. Είναι ήσυχο. Μάμε και τώρα ήσυχο. Δεν είναι. Ναι, αλλά μιλάς. Εγώ παρακάλαγα να μου πει μια κουβέντα. Ναι, μάλλον επειδή πεινάω. Είναι έτοιμο το τραπέζι σας πάντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τσάντα, ποτό. Και ακολουθήστε με.
ευχαριστώ. Όταν το βλέπω αυτό να συμβαίνει, ξέρεις πόσο χαίρομαι. Να σου πω. Ζούμε πάρα πολύ ωραία. Δεν το έχω δει να μου συμβαίνει ποτέ. Είδες! Για τα πάντα υπάρχει πρώτη φορά. Ένιωσα πως ήταν μια όμορφη κίνηση να την βάλω να καθίσει στη δική της καρέκλα. Να πάρω την περιέργειά μου και να φύγω. Θες να κάτσεις, φέρε καρέκλα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Τα λέμε. Ωραία. Νομίζω ήρθε η ώρα. Πεινάσαι. Μπορούμε να. Δεν έχω να φάει αρκετά πράγματα. Μόνο πρωινό. Ούτε πρωινό για να μπορέσω να φάω. Τι ταινίες σου αρέσουν. Μ' αρέσουν πιο πολύ και φαντασίες πάρα πολύ ταινίες. Άρχοντας δαχτυλιδιών, Χάρι Πότερ. Αυτά δεν με ελκύουν τόσο πολύ. Τα έχω παρακολουθήσει, αλλά δεν είμαι και πολύ φαν. Αυτό να ξέρεις, δεν είμαι χεριά στην καρδιά. Αυτό ήταν. Έλα για να πάει κάτω. Να πάνε κάτω τα φαρμάκια, πραγματικά. Είμαι φαν σου και που δεν παίρνει. Είναι βασική ερώτηση σε πρώτο ραντεβού. Το αν βλέπει Άρχοντα και Χάρι Πότερ είναι πολύ βασικό για μένα. Ταξίδια. Ταξίδια, ζούσα εκεί εξωτερικό 4 χρόνια. Πού? Στην Ολλανδία. Αμστερντάμ ή. Όχι. Σε ένα μικρό χωριουδάκι είχε και γελάδε απλά στο σπίτι. Άλογα. Αλήθεια. Ήταν πάρα πολύ όμορφα η ζωή. Γιατί έφυγες? Έφυγα γιατί αναγκάστηκα να φύγω. Λόγω δουλειά, α πούμε. Είχα μια σχέση όταν είχα πάει εκεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ η επαρχία. Οπότε όταν μου είπε ότι έμενε σε επαρχία με αγελαδίτσε κλπ. Μου άρεσε. Επίση ήταν ερωτικό μετανάστη. Οπότε επειδή το έχω ζήσει. Τον ένιωσε η καρδούλα μου εκείνη τη στιγμή σε επαρχία ερωτικός μετανάστης. Ήταν η τελευταία σου σχέση αυτή. Εντάξει, επειδή την ανέφερες, λέω. Όχι, δεν ήταν η τελευταία. Πότε. Γιατί είχαν και άλλες μετά. Οκ, εντάξει. Τελευταία σχέση. Τελευταία σχέση ένα μήνα. Πριν ένα μήνα. Α, είσαι φρεσκοχωρισμένος. Αμπήκες γερά στο παιχνίδι του ραντεβού, εσύ. Νομίζω τα πάνε πάρα πολύ καλά. Η γλώσσα του σώματος. Μια χαρά. Εγώ είχα πολλές ελπίδες σε αυτήν. Τον έχει ξεδιπλώσει γιατί αυτός με είχε τρομάξει. Ήταν μαζεμένος πάρα πολύ. Ήταν πολύ μαζεμένος. Το ότι γέρνουν και οι δύο μπροστά για τη γλώσσα του σώματος. Εντάξει, ναι. Είναι κάτι καλό. Καταρχήν κοίτα τους, είναι λες και ξέρουν ο ένας τον άλλον χρόνια. Τι μουσική ακούς? Αυτό τώρα. Λοιπόν, ακούω, θα πω τα πάντα. Και ισχύει αυτό το πάντα. Γιατί θα διασκεδάσω μόνο με ελληνικά, αλλά σπίτι μου θα ακούσω ροκ, αγαπώ τα κουτούκια, αγαπώ τα πανηγύρια. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που λες. Μου αρέσουν όλα. Θα πάρω ένα φίλο τσάρι. Καλή ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Γενικά μαγειρεύεις ή... Έχω μείνει και ένα διάστημα μόνος μου. Ούτε. Ναι, και δεν ξέρω, και εγώ μένω μόνη μου, αλλά έχω χρυσώσει το delivery. Ξέρω να μαγειρεύω. Βαριέμαι πάρα πολύ. Ίσως όταν κάνω παιδιά, αν ποτέ κάνω. Το παιδί δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τρώγει delivery, οπότε έχει μια λογική ότι ίσως απλά δεν έχει μπει στη διαδικασία ώστε να φτάσει σε αυτό το σημείο να το κάνει. Έχεις δοκιμάσει ποτέ λουλούδια? Αυτά τα τρώνε. Τα τρώω. Τα φάω. Να δοκιμάσει. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ. Είσαι σίγουρος? Ναι, ναι. Αν πάθω κάτι, εσύ θα τρέξεις. Θα το κάνουμε μαζί. Δεν αναλαμβάνει κανένας άλλος ευθύνη. Μαζί, μαζί. Εσύ θα τρέχεις. Μαζί. Okay. Έτοιμοι. Εντάξει. Νιώθω σαν αγελάδα. Συγγνώμη, μόλις βόσκησα. Ο Γλυκούλης δοκίμασε μαζί μου και το εκτίμησα πάρα πολύ. Ένιωσα κυριολεκτικά σαν ένα βόσκο. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Δεν ξέρω γιατί με άφησε να το κάνω αυτό, αλλά ήταν πολύ γλυκό το γεγονός ότι έκανε αυτό το πράγμα μαζί μου. Απλά και μόνο για να το δοκιμάσω. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Λατρεύω υπερβολικά πολύ τα ταξίδια. Και φοβάμαι και τα αεροπλάνα. Αλλά παρόλα αυτά δεν πτώμε, μπαίνω. Στο Λονδίνο μπορώ να πάω με την υπόγεια γέφυρα. Το ανακάλυψα πρόσφατα. Δεν ήξερα ότι υπήρχε. Έχω πάει. Αλλά θέλω να ξαναπάω. Αλήθεια είναι. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, έχω και κλειστοφοβία, οπότε ούτε στο τούνελ μπορώ να μπω. Ξέρεις κάτι, είμαι ένα πρόβλημα με πόδια. Τώρα που το σκέφτομαι. Γκρινιάζω, χτυπάω, πονάω, πεινάω, νιστάζω, γκρινιάζω, το είπα αυτό, το ξέρω, αλλά είπαμε, το λέμε συνέχεια. Όχι, είμαι ένα πρόβλημα με πόδια. Δηλαδή, συνέχεια, κάθε φορά, κάθε μέρα θα ξυπνήσω, θα χρειάζομαι κάτι. Κάπου θα πονάω, κάτι θα γίνει, θα πρέπει να πάω στο γιατρό. Θα πρέπει να πάω για δουλειές. Θα γκρινιάξω στους φίλους μου, ελάτε να με βοηθήσετε. Αου, αου, αου. Ένα πρόβλημα κάθε μέρα. Δεν μπορώ να ζήσω μια ηρεμή ζωή.
Όλα εντάξει, σας άρεσε όλα το φοβερά, γλυκό. Όλα φανταστικό και το γλυκάκι. Μακάρι να μπορούσε να φάει και η κοπέλα, αλλά... Που δεν κάνει, μην την πιέσουμε. Δεν κάνει, σωστά. Δεν κάνει. Ούτε να δοκιμάσετε. Όχι. Εντάξει. Χρειάζεστε κάτι άλλο. Να μας φέρεις το λογαριασμό. Εντάξει. Τι βιάζεσαι και δεν όχι, αλλά ναι. Αλλά ναι, βιάζομαι να φύγω, εντάξει. Α, όχι, όχι, δεν βιάζομαι. Δεν είναι κακό να πεις την γνώμη σου. Καλά, δεν βιάζομαι. Δεν θα προσβληθώ να πεις κάτι, έτσι. Όχι, όχι, δεν βιάζομαι. Συγγνώμη. Έλα. Τρώω. Είμαι στο... σε αυτό που σε είπα, στο παιχνίδι. Καλά, πάρε, μάνα. Σ' αδέρφη μου, ό,τι και να κάνω, όπου και να πάω, θα με πάρει τηλέφωνο. Την εξηγώ ότι είμαι στο ραντεβού, διακριτικά. Και με λέει, θέλω λέει, να βάλεις λέει, λίγο την κάμερα να τον δω. Θα έχεις παρέα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Στο ποτάμι. Ευτυχώς είχα και χαμηλή τη φωνή. Βραζίλη θα γινόμαστε. Ορίστε ο λογαριασμός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πληρώσετε μαζί ξεχωριστά. Όχι. Σε μένα εννοείται. Θεωρώ πως είναι υποχρέωσή μου να πληρώσω από τη στιγμή που βγήκα ραντεβού με μια κοπέλα. Δεν θέλω να δείξω κάτι. Με αυτό. Πραγματικά έτσι μεγάλωσα. Πάντα με αυτή την ονοτροπία. Δεν θα μαλώσουμε. Όχι, δεν έχει να μαλώσουμε. Για μένα είναι το φυσιολογικό, έτσι πιστεύω. Στο πρώτο ραντεβού πρέπει να πληρώσει ο άντρας. Αλλά επειδή κι εγώ έτσι έχω μάθει σαν άνθρωπος, θα μπορούσα να κάνω κι εγώ την κίνηση, αλλά δεν με άφησε, είναι η αλήθεια. Εννοείται, εγώ πιστεύω ότι θα κρατήσουμε μια αλφα επικοινωνία, φυσικά, έτσι. Φυσικά. Θα σου δώσω τον αριθμό μου, αν θέλεις, αλλιώς το Instagram. Ναι. Αργότερα θα τα πάρουμε όλα. Βιάζεσαι. Όχι, δεν βιάζομαι καθόλου. Εσύ βιάζεσαι να φύγεις. Μου φαίνεται. Από μέρους μου πιστεύω ότι το ραντεβού ήταν φοβερό. Περάσαμε ωραία. Πέρασα ωραία. Και γνώρισα μια κοπέλα φανταστική. Εγώ θέλω να ρωτήσω τι έγινε απόψε το βράδυ. Άνθησαν τα ανάποδα τριαντάφυλλα. Η κυρία θα μας πει. Περίπου. Περίπου. Μπήκε η άνοιξη πάντως. Ιού. Ιού. Άστα, δεν μ' άρεσε. Τι να κάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Ξαναέβεις ραντεβού με τη Δανάη. Σίγουρα θα ήθελα να βγω ξανά ραντεβού με τη Δανάη. Τι, για θα ξαναέβγαινα με τον Στάθη. Πάλι καλά που θυμήθηκες το όνομά μου, έτσι. Ξέχασα γι' αυτό το είπα. Θα ήθελα να ξαναβγω, είναι η αλήθεια, για να τον γνωρίσω καλύτερα, εννοείται. Αλλά... μέχρι εκεί. Πολύ καλά. Τεράστια επιτυχία. Κοίτα το πώς λύθηκε ο άλλος. Μα ο άλλος κάθεται και σαν άνθρωπος. Ναι. Πριν καθόταν λες και είχε... Κατετρέχει, καταπιεί. Σαν μικρό παιδάκι τύπου που το είχαμε μαλώσει. Και τώρα... θα σε αφήσω. Θα πάω τουαλέτα. Κάνε υπομονή. Ζήσε 5 λεπτά χωρίς εμένα. Εντάξει. Γενικά πολύ παιδιδιάρα αυτή. Πάλι καλά. Βοηθάει. Κάποιες φορές το θέλουν λίγο οι άντρες, νομίζω. Για να ξυπνήσουν. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνα. Πόσα ξέρεις. Τόσα λέω. Έλα. Πήγα στην τουαλέτα. Πήρα τη φίλη μου. Η οποία γνωρίζει. Θα σου πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Πολύ γλυκό παιδί, πολύ καλό παιδί. Μιλάει το παιδί. Είναι ξανθός. Συγγνώμη για αυτά που ακούτε. Είναι ξανθός. Πώς είμαστε, μια χαρά. Είσαι πάντως άλλος άνθρωπος μπήκες, άλλος άνθρωπος είσαι τώρα. Ναι, στο τώρα έχω γραμμίσει πάρα πολύ. Τι έχει γίνει, τι πληροφορία μπορείς να μου δώσεις για το ραντεβού. Εντάξει, νομίζω ότι πάει πολύ, πολύ όμορφα. Είναι ευθύς σαν άνθρωπος, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι αληθινός. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αλλά οκ, okay, έχει πάρα πολύ όμορφα για το εστιατόριο και τουλάχιστον μιλάει και έχει ταξιδέψει σε πολλά μέρη. Μου είπε 2-3 πράγματα στο τηλέφωνο. Δεν μπορώ να τα μοιραστώ μαζί σας, λυπάμαι.
Οπότε μου έκανε την καρδιά περιβόλη, έκλεισα το τηλέφωνο και γύρισα. Δοκίμασε τη μισή καρδιά. Δεν θέλω να τη ραγίσω. Δεν μπορώ άλλες καρδιές να σπάσω. Έλα, σε παρακαλώ, δοκίμασε. Κάνε μου τη τιμή. Θες να σπάσω την καρδιά σου, ε. Too much romance. Πρώτο ραντεβού και δεν θα έχει μια καρδούλα στο γλυκό. Δεν γίνεται. Δεν πάμε για γάμο. Πρώτο ραντεβού ήταν. Σιγά. Μα δεν είπε κανένας για γάμο. Ούτε Αγίου Βαλεντίνου είναι. Αγίου Βαλεντίνου είναι κάθε μέρα. Ναι. Ναι. Είχε. Σε άλλες κοπέλες αρέσει. Θα τους ήταν τέλειο το να πάρει το γλυκό καρδούλα γιατί είναι το πρώτο ραντεβού. Εγώ γενικά δεν το έχω με τις καρδούλες στη ζωή μου. Θα πληρώσετε μαζί ξεχωριστά. Θα πληρώσουμε μαζί. Το πιο σωστό για τις εποχές που ζούμε σήμερα κανονικά είναι στη μέση. Αλλά πρώτο ραντεβού. Ναι, και γι' αυτό περιμένω να μου πεις το υπόλοιπο. Το λαμβάνω εγώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου πεις το υπόλοιπο. Όχι. Δεν μου λέει τίποτα. Με κάρτα. Κάρτα. Όχι, γιατί. Γιατί. Γιατί, μην το κάνεις αυτό. Γιατί. Έλα. Γιατί ζουν δύσκολες εποχές, μόνο σου το είπες και το ξέρω. Και ζουν δύσκολες εποχές, τι έγινε. Και γιατί. Είναι πολύ ωραίο και μόνο που το σκέφτηκες. Δεν χρειάζεται όμως να το κάνεις. Δεν πειράζει. Αυτή τη φορά θα το κάνω. Σωστό. Το να επιμένει. Θα κεράσει σουβλάκια. Πιστεύω ότι. Ότι της αρέσει, ότι της άρεσε και πάρα πολύ κίνηση και με την καρέκλα. Δεν το είχε ξαναζήσει. Δεν ξέρω, θα δείξει. Σαν τη Ριάννα, θα φύγεις με το ποτήρι. Ποια είναι? Α, η Ριάννα η γνωστή. Θα το πάρω. Θα μας πάρεις το ποτήρι μας. Σήμερα πληρώνει το αγόρι. Μπορείτε να το χρεώσετε. Πληρώνει γιατί πέρασε καλά. Ναι, και επειδή του έταξε σουβλάκια. Του έταξε σουβλάκια. Ήτανε όλα τέλεια. Θα μπορούσα να ξανευγώ μαζί του σε φιλικό επίπεδο. Ή και όχι μόνο φιλικό. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει ένα φλερτ, αλλά δεν θα πήγαινε πουθενά παραπάνω. Λόγω του ξανθού. Ας κλάψουμε όλοι μαζί. Θα σας θυμόμαστε με αγάπη. Αυτή τη φορά όχι τόσο δυνατά γιατί δεν πρόσεξα. Όχι, ναι, φίλε. Είναι δυνατός. Παραλίγο να μου σπάσει το. Είμαι τρυφερή. Ο γατούλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bye. Γεια σας. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι. Το κόριτσι αυτό δεν έφαγε εδώ πέρα. Και θα πάει να φάει και σουβλάκια. Χόρτα είναι. Φίλοι μας. Θα ξαναβγαίνετε δεύτερο ραντεβού. Ποιος θα απαντήσει πρώτος. Θα ήθελα να, επειδή ήταν η συζήτηση πάρα πολύ μεγάλη μαζί, να μου πεις εσύ αν θα ήθελες να βγεις μαζί μου. Όχι, θα απαντήσεις εσύ πρώτος. Όχι, εσύ θα απαντήσεις. Όχι, εσύ θα απαντήσεις. Γιατί να απαντήσω εγώ. Γιατί να μην απαντήσεις εσύ. Γιατί δεν απαντάς δηλαδή, αφού... Δεν έχω κάποιο επιχείρημα αυτή τη στιγμή να σου θέσω. Ωραία, ναι, θα ξανάβγαινα σίγουρα μαζί σου. Και τώρα εγώ θα σου κάνω ερώτηση. Θα ξαναβγαίνεις ερωτικό ραντεβού μαζί μου ή φιλικό. Γιατί τι είναι το φιλικό μεταξύ μιας γυναίκας και έναν άντρα. Είναι συζήτηση που δεν τελειώσαμε, βλέπεις. Εκεί είναι το πρόβλημα με τα μισά ραντεβού. Τι θες να κάνω κι εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, θα σου πω. Θα ξανάβγαινα μαζί σου σε φιλικό επίπεδο. Γιατί δεν θα βγαίνει ερωτικό ραντεβού μαζί σου. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν θέλω να σε κομπλάρει αυτό, γιατί μπορείς να γίνεις της Victoria's Secret μοντέλο, άμα θες, αλλά εμένα δεν μ' αρέσουν οι ξανθοί. Δεν ξέρω, βάψε τον και φέρτε τον. Γιατί να τα βάψεις τα μαλλιά. Γιατί να μην τα βάψεις. Τι έτσι τόσο ωραία. Βάζει καμιά χαρά ωραίο παιδί. Σε λέω καιρό θα αρχίσουν να τα ασπρίζουν. Θα είναι άσπρα, μας αρέσουν τα άσπρα. Oh my god, ακόμη χειρότερα. Άμα ασπρίσουν, γιατί δεν τα βάφεις μαύρα. Και ίσως να αρχίσεις να βλέπεις και λίγο Άρχοντα. Και λίγο Harry Potter. Αυτό με τον Άρχοντα, ρε παιδί μου. Θα δω για χάρη σου τον Άρχοντα, εννοείται. Και ό,τι άλλο, ό,τι σειρά θέλεις. Κάθε εβδομάδα. Γλυκούλης, είναι ξανθός. Μάλλον ψάχνω κάτι άλλο. Αλλά αυτό δεν έχει να λέει κάτι. Σουβλάκια θα φάμε τουλάχιστον. Θα φάμε σουβλάκια και περάσαμε και ωραία. Ορίστε. Φεύγει, τι φεύγεις, πού πας, εντάξει δεν σε έδιωξα τόσο πολύ, αν είναι δυνατόν, εντάξει φύγε, άντε γεια, φεύγω κι εγώ. Συγγνώμη φεύγεις. Ναι. Θα τα πω στο φλατζίδι. Οκ.